αποδείχθηκε πολύ δύσκολη, γιατί χρειάστηκε ο Πάουκ να περιμένει την τελευταία φάση, το τελευταίο λεπτό που θα καθυστερήσω για να σκοράρει. Good question. Mm-hmm. Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι σήμερα παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία το ότι είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα. Μας πιέσανε αρκετά στην αρχή, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο γυρίσαν λίγο πίσω και με την κόκκινη βρήκαμε περισσότερο χώρο. Μπορέσαμε λίγο να αναπτυχθούμε καλύτερα και μπήκε αυτό το goal στο τέλος. Νομίζω ότι σήμερα, αν στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο καλύτεροι, θα μπορούσαμε να αποδείξουμε κάποια πράγματα περισσότερο για μας στον τομέα της ψυχολογίας, αλλά και πάλι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Σαφώς το σημαντικότερο είναι ότι ο Πάουκ κέρδισε και πήρε τους 3 βαθμούς. Ωστόσο, μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ με τη σημερινή εμφάνιση, υπάρχει κάποιο μήνυμα πίσω από τους βαθμούς της νίκης? Πράγματι, το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν και αυτό εξίσου δύσκολο, γιατί και η ΑΕΚ μας πίεσε αρκετά. Απλά η διαφορά ήταν το γεγονός ότι παίζαμε εντός, είχαμε τον κόσμο από πίσω, είχαμε και καλύτερη ψυχολογία, μας βοήθησε αυτό το πράγμα. Στο τέλος καταφέραμε και πετύχαμε αυτό το γκολ με τον Μπέλκα και νομίζω πλέον είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί καλή εμφάνιση πήρε και 3 βαθμούς. Αν δεν έβαινε αυτό το γκολ, ο Πάουκ θα έπρεπε να τα έχει με την τύχη του για τα 2 δοκάρια. Σίγουρα και η ομάδα και εγώ προσωπικά θα χρειαζόμασταν λίγο παραπάνω τύχη. Γενικότερα, αλλά νομίζω ότι σήμερα ήμασταν έστω και λίγο καλύτεροι, οπότε αν κάποιος άξιζε την νίκη είμαστε εμείς, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Φυσικά ο αντίπαλος δέχτηκε ένα γκολ στην 90, προφανώς και είναι δυσαρεστημένος, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό. Επηρεάζει κάτι το παιχνίδι του Πάουκ στα τελευταία 4-5 παιχνίδια? Νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια δείχνουμε πραγματικά μαχητικό πνεύμα. Άλλες φορές δημιουργούμε περισσότερες, άλλες λιγότερες ευκαιρίες. Αλλά συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας ανεξάρτητα με τον αντίπαλο. Αυτό, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ είχαμε τις ευκαιρίες μας και στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε 2 γκολ στο τέλος όταν ανοιχτήκαμε για να πάρουμε τον βαθμό. Ουσιαστικά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν παλέψαμε για να πάρουμε ή δεν κάναμε ευκαιρίες οτιδήποτε. Σίγουρα παίζει και ο αντίπαλος πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι στους πρώτους 4-5, είναι πολύ διαφορετικό με όταν παίζεις μια ομάδα η οποία αμήνεται σε όλο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε σε μια οικογένεια και νομίζω δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι δεν προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο. Νίκη στο τέλος, έτσι ένα τόσο καλό αντίπαλο, δίνει μια ψυχολογική όθηση εν ώψη και το δύσκολο να μιλήσω στο φινάλι τη σεζόν σε πρωτάθλημα. Σίγουρα από ψυχολογικής άποψης είναι σημαντική η σημερινή νίκη, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο γεγονός ότι ουσιαστικά εμείς κάναμε κάποιες ευκαιρίες σήμερα, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα γκολ. Ουσιαστικά γι' αυτό προπονούμαστε. Για να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε μάτς, καθώς όσο περισσότερες ευκαιρίες δημιουργήσεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να σκοράρεις. Από εκεί και πέρα, παίζαμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα, με τη δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, μια πολύ συμπαγή ομάδα και σίγουρα η νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ σημαντική.